Πολύ καλημέρα σας και σήμερα, Τρίτη 21 Νοεμβρίου, μεγάλη γιορτή για την Εκκλησία μας, τα εισόδια της Θεοτόκου, χρόνια πολλά στον Παναγιώτη, την Παναγιώτα, τον Μάριο και τη Μαρία που γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα με ένα καιρό έτσι καλό όσον αφορά την ηλιοφάνεια, έχουμε αισθητή πτώση θερμοκρασίας, ειδικά το βράδυ όταν σκοτεινιάζει, το καταλαβαίνουμε από την αίσθηση της κάπνας, τη μυρωδιά της κάπνας, από τα τζάκια πλέον που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα και είναι δύσκολα πλέον το βράδυ και είμαστε ακόμα στην αρχή. Ο χειμώνας ξεκίνησε, για όσους δεν το κατάλαβαν, τι στο καλό, σε ένα μήνα και κάτι μέρες έχουμε Χριστούγεννα. Λογικό είναι. Όσοι θέλετε αυτή την ώρα να μεταβείτε στο κέντρο του Βόλου, καλό θα είναι να αποφύγετε την οδό Δημητριάδος. Έχουμε έτσι ένα γερονοφόρο, το πάλι με Δημητριάδος, που έχει κάνει ανεψιωτικές εργασίες αυτή την ώρα και έχει μπλοκάρει η κυκλοφορία. Είναι πάρα πολύ αργή η κυκλοφορία των οχημάτων. Για να ξεμπλοκάρατε, καλό θα είναι να αποφύγετε τη Δημητριάδος τώρα το πρωί. Πριν από λίγα λεπτά υπήρχε ένα ατέλειωτο κοφούζιο, μια ουρά χιλιόμετρων στο κέντρο. Καλό θα είναι όσοι θέλετε να περάσετε από εκεί να πάτε από παραδρόμους, να αποφύγετε την κεντρική αυτή οδική αρτηρία, τη λεωφόρο Δημητριάδος. Την καλημέρα μας στο Μιχάλη το Χειμωνίδη που βρίσκεται στο κοντρόλ της τηλεόρασης του Άστρα, στην Έλενα την Κυριαζίδου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 2421-031-434 τα τηλεφωνά μας για την Μαγνησία, 241-028-3741 για την Λάρισα, για τη δική σας καλημέρα, τις δικές σας παρεμβάσεις που πάντα είναι σημαντικές και πάντα έχουν νόημα. Να πάμε ευθύς αμέσως να ξεκινήσουμε από τις εφημερίδες μας, τα πρωτοσέλιδά μας και την εφημερίδα Ελευθερία. Χάθηκαν τα αρχεία πολλών εκκλησιών στον νομό Λάρισας λόγω των πλημμυρών, καταστράφηκαν βιβλία γάμων, βαπτίσεων, πρακτικών, εκκλησιαστικών συμβουλίων, διαχειριστικά, παραστατικά και άλλα. Είναι από τα παραλυπόμενα αυτά της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Έχουμε και αυτό να μας ταλαιπωρεί. Ομόθυμο όχι στο νέο φορολογικό, το πρώτο θέμα της εφημερίδας, από επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς της Λάρισας. Κάλεσμα των ελεύθερων επαγγελματίων για μαζική συμμετοχή σε συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία. Απεργία τα ταξί, στάση εργασία στα φαρμακεία. Γενικά αύριο ο ιδιωτικός τομέας υπολειτουργεί. Γενικά αύριο, επειδή έχουμε και 24 ώρες απεργίες, κάποιοι κλάδοι ήδη ανακοίνωσαν και 4 ώρες στάσης εργασίας για άλλους κλάδους, καλό θα κάνετε να αποφύγετε την όποια εργασία. Αύριο θα είναι δύσκολα, ξεσηκώνονται οι πάντες για το φορολογικό. Είχαμε και τον πρόεδρο των ηλεκτρολόγων χθες, τον κύριο Μαουσίδη. Έχουμε και μία συνέντευξη τύπου 12 το μεσημέρι από τους επαγγελματιοβιοτέχνες στην ΟΕΒΕΜ, η οποία μας καλεί, σας καλεί, όλους τους ελευθεροεπαγγελματίες, 10:30 αύριο το πρωί στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, το ανάλογο συλλαλητήριο. Αιμοδοσία του ταχυδρομείου ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή. Σπέβδουμε όλοι, όσοι μπορούμε τουλάχιστον. Στη Λάρισα εισαγγελέας η κυρία Αδηλίνη θα συναντηθεί με εισαγγελείς και δικαστές της Θεσσαλίας. Αγώνας για παιδιά με χρόνια νοσήματα, 2 διαδρομές την Κυριακή στο Αρχαίο Θέατρο. Στη φυλακή 4 χρόνια απαταώνας κομιστής, συνελήφθη με τα χρήματα 70χρονης ευκολόπης της Λαρισαίας. Τα έδωσα γιατί μου είπαν ότι η κόρη μου θα πάθει γάγκρενα, δήλωσε στο δικαστήριο. Το έχουμε συναντήσει αυτό το φαινόμενο πάρα πολλές φορές. Η μόνη λύση για να το αποφύγουμε είναι να γνωρίζουμε το εξής. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και σε περίπτωση που το παιδί σας πάθει κάποιο τροχαίο, σας πούν στο τηλέφωνο κτλ.,
να γνωρίζετε ότι κανένας γιατρός από το νοσοκομείο δεν παίρνει εκείνη την ώρα τηλέφωνο να πει ότι θα πάθει γάγκρενα το παιδί, θα πεθάνει αν δεν δώσεις χρήματα. Η διαδικασία σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος έχει ως εξής. Πάει ο άνθρωπος στα ΤΕΠΣ, στα επίγοντα περιστατικά. Από εκεί τον παραλαμβάνουν και τον πάνε χειρουργικό, παθολογικό, ανάλογα τι ακριβώς έχει πάθει. Γίνεται ό,τι είναι να γίνει και μετά την νοσηλεία ακολουθεί το μπιλετάκι. Αν υπάρξει, γιατί σε δημόσιο νοσοκομείο δεν υπάρχει, μόνο αν το μεταφέρουν σε ιδιωτική κλινική. Επομένως, δεν υπάρχει περίπτωση ο γιατρός εκείνη την ώρα που του έρχεται στα επίγοντα περιστατικά κάποιο τροχαίο, το πρώτο μέλημά του είναι να πάρει τους γονείς του, να πάρει τους οικείους του τηλέφωνο για να ζητήσει χρήματα. Το πρώτο μέλημά του είναι όταν παραλαμβάνει στα ΤΕΠ ένα επίγον περιστατικό, είναι να ασχοληθεί με το περιστατικό. Μόνο αυτή την απλή σκέψη να κάνετε κάθε φορά που σας τηλεφωνούν, αν σας τηλεφωνούν απατεώνες, γιατί το φαινόμενο αυτό είναι συχνό και στη Λάρισα και στο Βόλο και σε πάρα πολλές άλλες πόλεις, να έχετε κατά νου αυτό λοιπόν, έτσι θα αποφύγετε τον κάθε απατεώνα. Ή απλά κλείνετε το τηλέφωνο και παίρνετε το σχετικό παιδί που σας λέει ότι έχει πάθει, ότι έχει πάθει, για να τσεκάρατε τι ακριβώς έχει συμβεί. Ανακυκλώθηκαν 27 τόνοι ρούχων με πρόγραμμα του Δήμου στην επαρχία Ελασσόνας. Προς παράταση, η αποχή δικηγόρων απόφασε σήμερα σε έκτακτη γενική συνέλευση. Πάνε για παράταση της αποχής οι δικηγόροι μας, με φυσικά θέμα αιχμής το φορολογικό νομοσχέδιο. Πανελλαδική αγροτική σύσκεψη αύριο στην Αγιά για μήλα, κάστανα, αμύγδαλα και κεράσια. Άδικες οι προκαταβολές, τίθεται θέμα επιβίωσης των αγροτών, αναφέρει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών. Πραγματικά τραβάνε τα μαλλιά τους οι αγρότες με τις προκαταβολές που είδανε. Άλλος είναι να πάρει 4.000 και του έρχονται 600 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό. Καταλαβαίνετε ότι και εκεί έχουμε θέμα και εκεί λειτουργήσε άψογα το επιτελικό μας κράτος. Με σταμβέντο και ήδη αδάμου το χριστουγεννιάτικο δέντρο στη Λάρισα. Σταμβέντο και ήδη αδάμου, ωραίο δίδυμο. Εμείς έχουμε εδώ πέγγιζίνα και κακοσέο. Πέγγιζίνα και κακοσέο. Την ερχόμενη Τρίτη θα τα πούμε αναλυτικά τις επόμενες μέρες στην εκπομπή μας. Πάμε τώρα στην εφημερίδα Κόσμος. Μιχάλη, πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Στις 15 Δεκεμβρίου ξανά σε λειτουργία επανέναρξη της συνδρομικής γραμμής Αθήνα-Λάρισα-Θεσσαλονίκη. Στις 10 Δεκεμβρίου η επανεκκίνηση για τις εμπορευματικές μεταφορές. Ήταν το δρομολόγιο του τρόμου που ένα χρόνο περίπου πριν βρήκαν το θάνατο 57 ψυχές, τουλάχιστον για αυτόσες μας είπανε. Δεν είχε τεθεί σε λειτουργία. Ξανατίθεται σε λειτουργία λοιπόν η σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Λάρισα Θεσσαλονίκη στις 15 του Δεκέμβρη. Συγκροτήθηκε η 30-μελής Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή για τα ΤΕΜΠΗ. Έχουμε Εξεταστική Επιτροπή. Να δούμε τι θα βγάλει, αν θα βγάλει κάτι. 62.222 εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Οκτώβριο στη Θεσσαλία. Μεγάλος αριθμός. Μεγάλος αριθμός και δεν μπορεί να είναι άλλος όταν είμαστε στην εποχή της αποβιομηχανοποίησης, έτσι. 27 τόνοι ρουχισμού έχουν ήδη ανακυκλωθεί στο Δήμο Ελασσόνας μέσω του προγράμματος αυτού που όλοι γνωρίζουμε, τα MOV κουτιά που έχουμε όλοι δει στις πόλεις μας, όπου μπορούμε να ανακυκλώνουμε παλιά ρούχα. Να μην τα πετάμε, στον κάδο αυτής της ανακύκλωσης πάντα είναι χρήσιμα, πάντα κάπου θα πάνε. Πάμε στην εφημερίδα Ταχυδρόμους. Σκοτώθηκαν μαζί σε τροχαίο, μοιραία διαδρομή για ζευγάρι βολιωτών. Το θέμα που είπαμε και χθες το πρωί από την εκπομπή μας εδώ, με τον τραγικό θάνατο που βρήκε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων με το μηχανάκι όταν από ένα δρομάκι πήγε να βγει στην Αθηνών, στο ύψος της Φαρίντα. Δεν ήταν ένα το αυτοκίνητο, ακολούθησε και άλλο που προσέκρουσε πάνω στο μηχανάκι με αποτέλεσμα να βρούνε τον θάνατο το ζευγάρι μεταξύ τους. Ανησυχία ναυτικών πρακτόρων για το λιμάνι του Βόλου, άλλο θέμα της εφημερίδας Ταχυδρόμος. Τρόμος για κοριτσάκι 4,5 ετών στα δόντια σκύλου. Βόλτα εφιάλτης στο Βελεστίνο αυτή τη φορά.
Είπαμε, τα δέσποτα έχουν καταντήσει γάγκρενα για πολλούς δήμους. Φορολογικό μας οδηγούν σε αφανισμό, το λένε όλοι πλέον οι ελευθεροεπαγγελματίες, οι οποίοι ξεσηκώνονται αύριο σε πανελλαδικό επίπεδο. Και φυσικά θα βρείτε πολλά άλλα θέματα αθλητικού περιεχομένου, ελείψη βεβαίως χθες εφημερίδας Ταχυδρόμος. Πάμε και στην αλήθεια. Εφημερίδα Αλήθεια, είδαν λιγότερα λεφτά. Πάμε για νέα διορθωτική πληρωμή φυτικής παραγωγής από ΕΛΓΑ που θα στραφούν οι έλεγχοι. Έσπασαν τα τηλέφωνα του ΕΛΓΑ της Λάρισας για τις διαμαρτυρίες των αγροτών που είδαν λιγότερα χρήματα στις προκαταβολές αποζημιώσεων για τη φυτική παραγωγή στη Θεσσαλία. Κάποιοι δεν είδαν και καθόλου χρήματα, δεν είδαν καν ούτε σεντ, όπως για παράδειγμα η παραγωγή του κάστανου, και δεν μπορώ να καταλάβω τι διαχωρισμός είναι αυτός. Και πάλι νομίζω ο κύριος Αυγενάκης διέπρεψε. Πρέπει να το δουν το θέμα, γιατί έχουμε πάρα πολλές διαμαρτυρίες, όχι μόνο από τους καστανοπαραγωγούς, αλλά και πάρα πολλούς άλλους που ήλπιζαν να πάρουν πολύ περισσότερα λεφτά και είδαν κάτι ψίχουλα στα ταμεία τους. Κοινωνία τώρα. Στο Δαφνί για μετάσεις αυτοκτονίας ο ηθοποιός Σταμάτης Γκαρδέλης, μία είδηση που μας θορύβησε χθες. Χάνει το σπίτι του σε πληστηριασμό με αποτέλεσμα να έχει αυτοκτονικές τάσεις. Νοσηλεύεται εδώ και μέρες στην πρώτη ψυχιατρική κλινική του Δαφνίου. Ένοχος για κακούργημα ο Στάθης Παναγιωτόπουλος ποινεί 5 ετούς κάθρεξης. Βέβαια, μέχρι να γίνει το εφετείο έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, επομένως παραμένει εκτός ο Στάθης Παναγιωτόπουλος. Πάντως καταδικάστηκε για κακούργημα. Αυτό λέω γι' αυτό, για όσους έχουν βλέψεις για τέτοια πράγματα. Σούπερ αναγέννηση Καρτίτσας, ένα αθλητικό θέμα από την εφημερίδα Αλήθεια. Και πάμε και στο site μας, astartv.gr, όπου μπορείτε να παρακολουθείτε και την εκπομπή μας και όλες τις εκπομπές, η ροή του προγράμματός μας, κανονικά live streaming από το astartv.gr. Βραβείο στη Νέα Υόρκη για τη Μίδια Μπούρκα του Θεσσαλικού Θεάτρου. Το Θεσσαλικό Θέατρο ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη, πήρε μέρος στο πιο γνωστό φεστιβάλ μονολόγων στον κόσμο και είχαμε και βραβείο. Μπράβο μας, μπράβο στη Θεσσαλία. Ρεσιτάλ πιάνου και σεμινάριο με τον Απόστολο Παλιό στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. Μαθήματα κώδικα οδικής κυκλοφορίας στο Δημοτικό Σχολείο Γόνων. Μακάρι αυτό να συνεχιστεί σε όλα τα σχολεία. Το είδα και χθες και με αφορμή το θέμα αυτό να το επισημάνω. Περνούμε οι πεζοί από τις διαβάσεις των πεζών. Ακόμα κλαίμε το βρεφάκι Μηνών που χάσαμε στην Ιάσονος με Αντωνοπούλου. Είδα πάρα πολλούς χθες την ώρα που οδηγούσα που πετάγονταν μέσα από τα αυτοκίνητα, ανάμεσα στα αυτοκίνητα για να περάσουν απέναντι. Αυτό είναι εγκληματικό. Μπορεί εκείνη την ώρα να μας βολεύει. Μπορεί να βαριόμαστε να περπατήσουμε 30 μέτρα που είναι η διάβαση πεζών. Μπορεί να βιαζόμαστε ως όσο να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι εγκληματούμε εκείνη την ώρα εις βάρος των οδηγών και εις βάρος και του ίδιου μας του εαυτού. Δεν αργεί το κακό να γίνει όταν υπάρχει ένταση μέσα στην ημέρα, ηλεκτρισμός, όλοι τρέχουμε με τα προβλήματά μας να προλάβουμε τη ζωή. Δεν είναι πρέπον, δεν είναι συνετό να περνάμε έτσι με αυτόν τον τρόπο από το δρόμο. Να περνούμε στο απέναντι πεζοδρόμιο κάνοντας ζιγ-ζακ μέσα από τα αυτοκίνητα. Και δεν υπάρχει ορατότητα από τον οδηγό που κυκλοφορεί από την απέναντι πλευρά, με αποτέλεσμα εκεί που οδηγεί και μάλιστα ορισμένες φορές και με ταχύτητα να πετάγεται ο άλλος μέσα στο δρόμο και να τον βλέπεις στο παραένα. Αν έχεις εκείνη την ώρα την ευελιξία και τα καλά αντανακλαστικά, τον προλαβαίνεις. Αν δεν έχεις, τον πατάς. Γι' αυτό παρακαλώ πολύ, και οι πεζοί και οι οδηγοί τηρούμε βλαβικά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μην έχουμε άλλα χειρότερα. Ζούμε στην εποχή της κατήφιας, της μιζέριας και της μελαγχολίας. Έχουμε όλοι φορτωμένο κεφάλι. Ο εγκέφαλος, το PC μας έχει φορτώσει από πολλά θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην καθημερινότητά μας. Με αποτέλεσμα πάρα πολλοί οδηγοί να οδηγούν απρόσεκτα.
πάρα πάρα πολύ πεζοί να περπατούν απρόσεκτα. Πρέπει όμως να το προσέξουμε, γιατί είπαμε προσέχουμε για να έχουμε, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, περνάμε στο θέμα που απασχόλησε χθες όλη την ημέρα την επικαιρότητα. Έτσι ξεκινήσαμε χθες και εμείς την εκπομπή μας για το ζευγάρι αυτό, το οποίο είναι πολύ γνωστό στην τοπική κοινωνία του Βόλου. Είχε τη Χρυσή Καρδιά εδώ, το Μανάβικο, το γνωστό, στο κέντρο του Βόλου. Τα τελευταία χρόνια έμενε στα Αϊβαλιώτικα. Δεν ξέρω τώρα με ποιον τρόπο βγήκαν αυτό το δρομάκι και βγήκανε από αυτό το δρομάκι στην Αθηνών, στο ύψος της Φαρίντα. Πάντως υπήρχε ορατότητα, ήταν λίγο μετά τις 8 το πρωί, δεν ήταν ότι ήταν σκοπατάδι, είχε ξημερώσει ο Θεός τη μέρα. Παρόλα τα αυτά, προσέκρουσε πάνω αυτοκίνητο, πέρασε ακόμη ένα δεύτερο αυτοκίνητο με μία 40χρονη και οι δύο οδηγοί των αυτοκινήτων συνελήφθησαν, αλλά αφέθησαν λίγο αργότερα ελεύθεροι, μέχρι να δούμε τις τροχονομικές παραβάσεις του συμβάντος αυτού. Οι δύο δεν άντεξαν. Οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο του Βόλου, που απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Πάμε να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Σφοδρή σύγκρουση ενός γιαταχή αυτοκινήτου με μηχανάκι σημειώθηκε το πρωί στο Βόλο. Το δυστύχημα σημειώθηκε υπό διευκρίνιστες συνθήκες στην Εθνική Οδό Βόλου Λαγχιάλου, στο ύψος της Φαρίντα. Στο σημείο έφτασαν δύο στενοφόρα του ΕΚΑΒ και παρέλαβαν τους δύο τραυματίες που επέβαιναν στο δίκυκλο, τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Βόλου. Το ζευγάρι δυστυχώς δεν τα κατάφεραν και άφησαν την τελευταία τους πνοή στα επίγοντα του Αχιλλοπούλιου. Πιο ειδικά πρόκειται για έναν άνδρα 68 ετών και τη σύζυγό του 64 ετών. Το ζευγάρι έχασε τη ζωή του όταν το δίκυκλο που επέβαινε συγκρούστηκε συγκεκριμένα με αυτοκίνητο μάρκας Golf που οδηγούσε μια 35χρονη γυναίκα. Η σύγκρουση σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί, ενώ έρευνα για τέτοια του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχιάς Βόλου. Σήμερα το πρωί η υπηρεσία μας δεχτήκαμε ένα τηλεφώνημα για ένα τροχαίο ατύχημα στο ύψος της Φαρίδας, στον δρόμο Βόλο Αγιάλου, γύρω στις 8 το πρωί. Μετέβησε ένα στενοφόρο εκεί για το τροχαίο ατύχημα. Σε 2-3 λεπτά διαβάστηκε και σε δεύτερο αυτοκίνητο, γιατί ήταν θανατηφόρο το ατύχημα. Μετέβησαν δύο αυτοκίνητα εκεί και παραλάβουμε δύο νεκρούς συμπολίτες μας. Είδαν τα παιδιά εκεί ένα μηχανάκι με ένα αυτοκίνητο να έχουν εμπλακεί στο ατύχημα. Επιστεύουμε ότι ο θάνατός τους ήταν ακαριαίος. Η τροχιά τώρα θα το διερευνήσει αυτό, αν ενεπλέκει και τρίτο αυτοκίνητο και δεύτερο αυτοκίνητο στο τροχαίο. Μάλιστα, το πρωί περίπου στις 8 που σημειώθηκε το τροχαίο, κλείσε και ο δρόμος από την τροχιά στο σημείο. Εξετάζεται πάντως να έχει παρασυρθεί το ζευγάρι που ήταν πάνω στο δίκυκλο από δύο οχήματα στο σημείο. Σε ανακοίνωση πάντως της αστυνομίας για το τραγικό περιστατικό μεταξέρων επισημαίνεται. Ο οδηγός και η συνεπιβάτησα του δικύκλου μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός τους, ενώ οδηγοί των δύο γεωταχή εμπλεκομένων αυτοκινήτων συνελήφθησαν για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Πήγαινε τη σύζυγο για δουλειά εκείνη την ώρα, 68χρονος Απόστολος Σακελαρίου, την 64χρονη Μαρία Σακελαρίου και οι δύο νεκροί, γονείς δύο παιδιών και παππούδες τεσσάρων εγγονιών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας πήγαινε τη σύζυγό του εκείνη την ώρα στην εργασία της, στην περιοχή των Αλικών. Γι' αυτό σας λέω, τηρούμε βλαβικά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ναι, ξέρω, γίνομαι κουραστική, αλλά πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Ειδικά στις μέρες μας όπου μας ταλαιπωρούν χίλια μύρια όσα και έχουμε στο κεφάλι μας πάρα πάρα πολλά πράγματα να μας στεναχωρούν. Την ώρα της οδήγησης, την ώρα που περπατούμε σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, έχουμε το νου μας σε αυτό που κάνουμε, για να μην χαθούν και άλλες ανθρώπινες ζωές. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε αμέσως μετά. Φύγει εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης του Άστρα και έχουμε κάποια ρεπορτάζ από το αστυνομικό μας δελτίο. Ένα κοριτσάκι 4,5 χρονών, μικρό παιδάκι, έπαιζε το πρωί της Κυριακής στο πεζόδρομο του Βελεστίνου. Δέχτηκε δαγκωματιές
από αδέσποτο σκύλο, με αποτέλεσμα να μεταβεί στο κέντρο υγείας για τις πρώτες βοήθειες, χωρίς ευτυχώς να είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Το κοριτσάκι έπαιζε με άλλα παιδάκια στο πεζόδρομο και κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες δέχτηκε τις δαγκωματιές του αδέσποτου και άρχισε να αιμορραγεί. Επικράτησε πανικός προς στιγμή. Ωστόσο, ειδοποιήθηκαν αμέσως οι γονείς του μικρού κοριτσιού από τον αδερφό της. Μεταφέρθηκε άμεσα στο κέντρο υγείας Βελεστίνου. Διαπιστώθηκε ότι είχε εκδορές στο κεφάλι. Παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Και λέω το θέμα αυτό γιατί τα αδέσποτα ζώα είναι το νούμερο ένα πρόβλημα, έχει καταντήσει νούμερο ένα πρόβλημα σε πάρα πολλές περιπτώσεις δήμων. Και ίσως δεν ξέρω γιατί ελαφρά την καρδία οι δήμαρχοι προσπέρνουν το θέμα. Ίσως θα έπρεπε αυτό το θέμα μαζί με τους τοπικούς βουλευτές να το θέσουν υπόψη της κεντρικής εξουσίας. Ίσως ακόμη και να αλλάξει ο νόμος. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει άμεσα να διευθετηθεί το ζήτημα των αδέσποτων. Είχαμε και τηλεφωνικές καταγγελίες τις περασμένες ημέρες στην εκπομπή μας. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να βγούμε να περπατήσουμε, να μην μπορεί ένα παιδάκι να βγει να παίξει υπό το φόβο των αδέσποτων. Αγέλες σε πολλές συνοικίες, σε πολλές περιοχές του Δήμου Βόλου, στο Βελεστίνο και σε άλλες πόλεις. Καλό θα είναι λοιπόν κάποια στιγμή οι δημοτικές αρχές να αφουγκραστούν το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί ακόμη νομίζω ότι έτσι το προσπερνούν ελαφρά την καρδία, ενώ δεν είναι έτσι. Θα έπρεπε να υπάρχει παρέμβαση από τους δημάρχους, εγώ αυτήν περιμένω την παρέμβαση, για να λυθεί το όποιο πρόβλημα, το οξύτατο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί. Τώρα στην αγαπημένη μας Σκιάθο, ένας βολιώτης πήγε να εργαστεί ετών 75 ως ηλεκτρολόγος, βρέθηκε νεκρός μέσα στο ξενοδοχείο της Σκιάθου. Φερόταν να εργάζεται ως ηλεκτρολόγος στο νησί. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 77χρονος εντοπίστηκε από υπάλληλο του ξενοδοχείου, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο κέντρο υγείας του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το αστυνομικό τμήμα της Σκιάθου, που διενεργεί την προανάκριση, διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Να πας να βγάλεις το μεροκάματο στα 75 και για να εργάζεται αυτός ο άνθρωπος στα 75 σημαίνει ότι δεν είχε συμπληρώσει τα ένσημά του για την συνταξιοδότησή του. Να πας να εργαστείς στο νησί και να βρίσκεις έτσι άδικα και ξαφνικά τον θάνατο. Μία δύσκολη τώρα περίπτωση εκδικάστηκε χθες στο μεικτό Ορκωτό Κακούργιο Δικείο Βόλου. Ομόφωνα αυτό αποφάσισε και καταδίκασε 50χρονο αλβανικής καταγωγής σε κάθριξη 8 ετών, ο οποίος κατηγορούνταν για αποπλάνηση κατά εξακολούθηση σε βάρος ανήλικης μαθήτριας γυμνασίου στο νομό Καρδίτσας. Η υπόθεση έκλεισε χθες, ωστόσο χρονολογείται από το 2019, από το 2009, συγγνώμη, με συνολικά 38 κατηγορούμενους. Ενώ η πρώτη δίκη έλαβε χώρα το 2012 στη Λάρισα. Ο 50χρονος οδηγήθηκε χθες στη φυλακή, είχε φοροδικήσει και καταζητούνταν, ώσπου συνελήφθη το περασμένο καλοκαίρι όταν και επέστρεψε στη χώρα. Είχε πάει στην Αλβανία, επέστρεψε στη χώρα, το συνέλαβαν και πάλι και έτσι οδηγήθηκε χθες στο κακουργιοδικείο του Βόλου. Αυτό το παιδάκι ζούσε σε ένα περιβάλλον παραμέλησης ανηλίκου, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται να εκδίδεται. Και οι κατηγορούμενοι δεν ήταν ένα και δύο, ήταν 38 στο σύνολο. Σε κάποιους από αυτούς μάλιστα κρατούσαν ως μαστροπή και τα χρήματα που έβγαζε η μικρή ανήλικη. Και μάλιστα η υπόθεση λένε ότι όλη η δράση είχε ξεκινήσει όταν το παιδί αυτό ήταν 10 ετών. Και η οικογένεια και ο θεσμός αυτός νομίζω ότι δεν στέκει καλά. Νομίζω μια δύσκολη ιστορία που μας θυμίζει έτσι την υπόθεση του Κολωνού. 8 χρόνια. Το παιδί αυτό έχει νομίζω σφραγίσει αυτή η υπόθεση την ψυχή του για το υπόλοιπο της ζωής του.
και ο ίδιος καταδικάστηκε 8 χρόνια. Δεν θέλω να εγώ να σχολιάσω τη δικαστική απόφαση, η δικαιοσύνη ξέρει τι κάνει, αλλά νομίζω ότι κατά την ταπεινή μου άποψη 8 χρόνια για μία υπόθεση που έχει σφραγίσει αυτό το κορίτσι για το υπόλοιπο του βίου τους, είναι, του βίου της, είναι λίγα. Δεν ξέρω. Τώρα την πολιτική επικαιρότητα, τι να ξεκολουθεί να την απασχολεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε καταντήσει ο λίγον τι αηδία, να το πω κομψά, όσο πιο κόψα μπορώ. Θα φύγει ή δεν θα φύγει η Αχτσιόγλου? Τι γίνεται με το νούμερο 2, τον Μπολάκη? Τι είπε ο Κασελάκης για τον Μπολάκη, για το κατηναριό που έκανε με τη ΣΥΑ την Αναγνωστοπούλου? Αυτά και άλλα πολύ έτσι ωραία απασχολούν το ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που όλους εμάς μας απασχολούν η ακρίβεια, το πετρέλαιο θέρμανσης που δεν έχουμε να βάλουμε, το σούπερ μάρκετ που δεν έχουμε να πάμε, το φορολογικό νομοσχέδιο που χτυπά πάρα πολύ τους ελευθεροεπαγγελματίες και πολλά πολλά άλλα ζητήματα. Αυτοί περί άλλων τυρβάζουν, ψάχνουν να βρουν τώρα ποιος θα μείνει, ποιος θα φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κασελάκης είναι λίγο στον κόσμο του, να μην πω πολύ. Κάνει άλλα πράγματα, νομίζει δεν ξέρω τι. Θέλει το χρόνο του, αλλά νομίζω ότι χρόνος δεν υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Άντε παιδιά, τελειώστε το, γιατί έχει καταντήσει πάρα πάρα πολύ κουραστικό όλο αυτό το πράγμα. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Την έξοδο στην ομάδα των 6-6 έδειξε αμέσως πλήρη σαφώς ο Στέφανος Κασελάκης με νέα του παρέμβαση, όπου και ζήτησε να αποχωρήσουν άμεσα σε περίπτωση που το έχουν ήδη αποφασίσει. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να παίζει με την υπομονή και την αγωνία του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ. Αν έχουν να αποφασίσουν κάτι, ας το αποφασίσουν τώρα, υποστήριξε ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Έφη Αχτσιόγλου, αν δεν είχε αρνηθεί να αναλάβει όποια θέση επιθυμούσε όπως εκείνος της είχε προτείνει, σήμερα θα ήταν στην ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν ήταν χρήσιμο αυτό που είπε ο Πολάκης για την Αναγνωστοπούλου. Δεν βοήθησε, αλλά συχνώς δεν μπορεί κανείς να κατηγορεί τον Παύλο, τον οποίο έχω επιλέξει ως συντονιστή, πριν δει δείγμα γραφής από το έργο του, τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πλέκοντας το εγκόμιο για τον Παύλο Πολάκη, είπε ότι είναι ένας πολύ παραγωγικός άνθρωπος. Εν τω μεταξύ, σε νέα του παρέμβαση, μεταξύ των άλλων, ο Στέλιος Κούλογλου τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη, είτε φύγει είτε δεν φύγει, Αχτσιόγλου, έχει γίνει ένα σύριαλ του Netflix με όλα τα πιπεράτα. Αν δεν μπορούν να συμβιώσουν, πρέπει να φύγουν για να είναι καθαρά τα πράγματα. Ήταν η απάντηση του Στέλιου Κούλογλου για την παραμονή ή όχι της Έφης Αχτσιόγλου. Μετά και τη χθεσινή συνεδρίαση, όπου δεν ελήφθη καμία απόφαση, παρά μόνο καταγράφηκε το κλίμα στη βάση, που έδειξε την πόρτα εξόδου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κληθείς να εξηγήσει γιατί οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξαν τον Στέφανο Κασελάκη. Ο Στέλιος Κούλογλου απάντησε ότι το κόμμα ήταν σε μεγάλη κρίση και δεν συζήτησε ποτέ τι έγινε από το 2019 και μετά. Εξαπέλυσε παράλληλα πειρά στον Στέφανο Κασελάκη, κατηγορώντας τον ότι πήρε το ΣΥΡΙΖΑ ως ροκ κόμμα, το έκανε pop συγκρότημα και τώρα το γύρισε στο Καλαματιανό. Ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν αποκλείεται το κόμμα να βρεθεί στην τρίτη θέση στις επερχόμενες ευρωεκλογές, αν συνεχιστεί η καθοδική του πορεία. Δεν θα συνεχιστεί απλά η καθοδική του πορεία. Πολλοί λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως τον ξέραμε, έχει διαλυθεί. Τελειώνετε, κάντε ό,τι έχετε να κάνετε, γιατί τα προβλήματα τρέχουν. Πάμε σε ρυθμούς Black Friday. Εγώ την ονομάζω αλλιώς βέβαια αυτή τη μέρα, αλλά μας έχουν τρελάνει με την Black Friday. Την ξέραμε και στο χωριό μας εμείς εδώ στη Θεσσαλία την Black Friday. Έχουμε σε ζωντανή σύνδεση τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου, τον κύριο Απόστολο Οντόπουλο. Κοντά μας είναι ο Βασίλης Ομπαντίδης, ο καλός συνάδελφος. Καλημέρα. Ειρήνη, καλημέρα από το κατάστημα του κυρίου Οντόπουλου. Έχουμε εδώ ήχο. Επί της Ερμού με καρτάλι. Και όπως είπες και εσύ, η αγορά κινείται σε συγκεκριμένους ρυθμούς. Αντίστροφη μέτρηση για το γεγονός θεσμό πλέον, όπου περιμένουν και αρκετοί καταναλωτές, για να πούμε την αλήθεια, αλλά και από πλευράς των εμπόρων εκφράζονται προσδοκίες ότι σίγουρα αυτό θα σημάνει, θα σηματοδοτήσει μια τονωτική ένεση σε ό,τι αφορά στα ταμεία των εμπόρων. Δίπλα μου λοιπόν ο κύριος Οντόπουλος, που μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία οι έμποροι, μεταξύ των άλλων προβλημάτων και στον απόϊχο των πλημμυρικών φαινομένων που επηρέασαν και την εμπορική αγορά και σε αναμονή και για να δουν τι θα τρέξει, τι θα γίνει και σε επίπεδο ενισχύσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν. Όλα αυτά λοιπόν με φόντο τα όσα αφορούν στην Black Friday, όπως είπες και εσύ, που κάθε χρόνο βλέπουμε να υπάρχει πολλής κόσμος και ευελπιστούν σε αυτό λοιπόν και οι έμποροι και οι καταναλωτές. Παράλληλα να βρουν προϊόντα σε προσιτές τιμές. Θα ακούσουμε τον κύριο Οντόπουλο, γιατί είναι σε ρυθμούς Black Friday λοιπόν η αγορά. Τι έχει να μας πει, να μας δώσει το στίγμα. Κύριο Οντόπουλο, καλημέρα. Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους τηλεθεατές και στην κυρία Θεοδωροπούλου. Όπως είπατε και εσείς, γιατί λίγος πολύ συνοψίσατε γενικότερα το όλο κλίμα που υπάρχει και
προσδοκίες που υπάρχουν είναι αρκετά υψηλές. Πάντα είναι υψηλές σε κάθε εμπορική περίοδο και μπορεί να χαρακτηριστεί και σαν εμπορική περίοδος αυτή η πρακτική, η ξενόφερτη πρακτική που αποτελεί προωθητική ενέργεια, και είναι η Black Friday, που βέβαια στη χώρα μας βλέπουμε ότι ακόμα μια κατάσταση την έχουμε παρερμηνεύσει και την έχουμε φέρει στα μέτρα τα δικά μας και αυτά τα οποία μας βολεύουν, καθώς δεν ήταν αυτή η αρχική σκέψη για την Black Friday όταν είχε πρώτο ξεκινήσει πριν από πολλά χρόνια στην Αμερική. Η συγκεκριμένη προθετική ενέργεια αφορούσε μεγάλες προσφορές σε στόκ προϊόντα και μόνο και μόνο για μία μέρα. Βέβαια στην Ελλάδα τίνει να γίνει ολόκληρος μήνας, γιατί βλέπουμε ότι από πολύ νωρίς ξεκινάνε να επικοινωνούν πολύ μεγάλες αλυσίδες προσφορές σε Black Friday. Όπως και να έχει, συμφωνούμε είτε συμφωνούμε είτε δεν συμφωνούμε, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την συγκεκριμένη πρακτική και δεν μπορούμε να μην συμμετέχουμε κι εμείς, καθώς ο ανταγωνισμός δημιουργεί αυτά τα δεδομένα. Στα πλαίσια αυτά, οι καταναλωτές είναι δεδομένο ότι θα βρουν προϊόντα ποιότητας, ειδικά στις δικές μας επιχειρήσεις, και μάλιστα δεν υπάρχει και η τακτική της παραπλάνησης που από ό,τι βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια αφορά κυρίως τις πολυεθνικές, γιατί όσα κρούσματα παραπλάνησης είχαμε και βεβαιώθηκαν πρόστιμα, είδαμε ότι αφορούσαν μεγάλα σχήματα, μεγάλες αλυσίδες και όχι μικρές επιχειρήσεις. Οπότε με αυτά τα δεδομένα θεωρώ ότι οι καταναλωτές μπορούν να βρουν προϊόντα ποιότητας στις δικές μας επιχειρήσεις και αξίζει να επισκεφτούν και να στηρίξουν τις τοπικές μικρές επιχειρήσεις, να στηριχθεί η οικονομία, γιατί μετά και από τις δύο καταστροφικές θεομηνίες πραγματικά το έχουμε περισσότερη ανάγκη από ποτέ. Δεν ξέρω αν ακούει. Παρασκευή του Νοεμβρίου. Ναι, σας ακούω. Δεν ξέρω αν με ακούει ο Πρόεδρος, ότι η Αμερικανιά πάμε και την υιοθετούμε εμείς εδώ στην Ελλάδα και τη φέρνουμε στα μέτρα μας. Έχουμε μπερδευτεί ποια Παρασκευή είναι η Black Friday, γιατί εδώ και ένα μήνα λαμβάνουμε SMS, λαμβάνουμε emails, οτιδήποτε στο Viber και στο Messenger για την Black Friday, έτσι. Κοιτάξτε, γενικότερα, ναι μεν είναι μια Αμερικανιά όπως είπατε κι εσείς, βέβαια την έχουμε προσαρμόσει στα δικά μας τα μέτρα. Παρ' όλα αυτά να πούμε ότι η Black Friday δεν είναι απαραίτητο ότι πάντα πέφτει την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου. Σχετίζεται με την γιορτή, με την ημέρα ευχαριστειών στην Αμερική, και είναι η τελευταία Παρασκευή πριν την ημέρα των ευχαριστειών, κάπως έτσι, δεν ξέρω ακριβώς γιατί δεν το ψάξα και ποτέ να σας πω το συγκεκριμένο. Όπως και να έχει, είναι αυτή την Παρασκευή πάντως. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε όλοι είναι ότι αυτή την ημέρα τουλάχιστον οι καταναλωτές θα μπορούν να βρουν προϊόντα ποιότητας και ότι θα πρέπει να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις. Και θα πρέπει να γίνει και μια καλή έρευνα αγοράς, Πρόεδρε, γιατί βλέπουμε και το άλλο το φαινόμενο. Ένα προϊόν που κοστίζει 50 ευρώ, το ανεβάζουν στα 80, σου κάνουν μια έκπτωση, μετά πάει στα 60 και σου λέει Black Friday. Δεν είναι έτσι. Συμφωνώ, αλλά ξέρετε, έχουμε φτάσει πια να μην αφορά τις μικρές επιχειρήσεις αυτό το οποίο λέτε, γιατί τα πρόστιμα τα οποία βεβαιώνονται καθημερινά από τις ελεγκτικές αρχές αφορούν τις μεγάλες επιχειρήσεις. Άρα βλέπουμε ότι αυτοί οι οποίοι παρανομούν συνεχώς είναι τα μεγάλα σχήματα, στα οποία επιβάλλονται και πολύ μεγάλα πρόστιμα. Ναι. Και μετά το Friday έρχεται. Όπως είπαμε, στον απόϊχο των όσων συνέβησαν το Σεπτέμβριο, και αναμένεται και για το θέμα των αποζημιώσεων πριν από λίγες ημέρες με γραμματείς υπουργείων μέσω τηλεδιασκέψεων. Αυτά είναι τα σημαντικά θέματα που πρέπει να τρέξουν. Βεβαίως και η τονωτική ένεση που αναμένεται, όπως μας λέτε, για την αγορά όμως. Κοιτάξτε, βασικό είναι να στηριχθεί η τοπική οικονομία, να τρέξουν οι αποζημιώσεις των πληγέντων και νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Καθώς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πραγματικά κρίνεται η επιβίωση των επιχειρήσεων, βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι αρνητικό μονίμως. Μνημονιακή κρίση, ενεργειακή κρίση, κύμα ακρίβειας. Εδώ τοπικά έχουμε και το θέμα των απόνερων των δύο θεομηνιών. Οπότε θα πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να κινηθεί το Υπουργείο, να στηρίξει τοπικά την επιχειρηματικότητα. Γίνονται πάρα πολλές κινήσεις από τους παραγωγικούς φορείς προς αυτή την κατεύθυνση. Πρόσφατα είχαμε και σαν Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας συνάντηση με τον Υφυπουργό της Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, τον κύριο Τριαντόπουλο, στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου, ώστε να ενημερωθούμε για το πού βρίσκονται αποζημιώσεις και να ζητήσουμε
πούμε, να τρέξουν και να αποζημιωθούν οι επιχειρήσεις. Όπως και να έχει, βέβαια, έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή και ακόμα μια πρόκληση που είναι το νέο φορολογικό σύστημα το οποίο προωθεί η κυβέρνηση, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν ευνοεί τις μικρές επιχειρήσεις, στοχοποιεί τη μικρή επιχειρηματικότητα, δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στην ήδη λαβωμένη επιχειρηματικότητα και από την άλλη αποτελεί και, και αντικίνητρο για επενδύσεις, για όποιες επενδύσεις και για την ανάπτυξη, καθώς ένα φορολογικό σύστημα το οποίο είναι ασταθές και τόσο άδικο σε αυτή τη χώρα, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να επενδύσει με αυτά τα δεδομένα. Αύριο θα συμμετάσχει στην απεργία των επαγγελματιών τεχνών το Εμπορικό Σύλλογο. Θα έχουμε μαγαζιά κλειστά αύριο στην αγορά. Κοιτάξτε, έγινε μια σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς και αποφασίστηκε ομόφωνα από όλους τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Μαγνησίας δύο ώρες τάση εργασίας 10 με 12. Συμμετέχει και ο Εμπορικός Σύλλογος, έχουν ήδη σταλεί ανακοινώσεις και τα δελτία τύπου και οι προτροπές προς τα μέλη μας, ούτως ώστε να στηρίξουν τη συγκεκριμένη ενέργεια. Θα γίνει συγκέντρωση στην πλατεία Αγίου Νικολάου και τα καταστήματα θα είναι κλειστά το 2 ώρα αυτό. Πρέπει να υπάρχει μαζικότητα, πρέπει να υπάρχει συμμετοχή, πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι ένα φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο βάλει κατά της μικρής επιχειρηματικότητας, είναι πέρα ως πέρα άδικο και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υιοθετηθεί, γιατί θα σημάνει και το τέλος των μικρών επιχειρήσεων. Αύριο 10 με 12 κλειστά τα μαγαζιά, βέβαια αύριο είναι Τετάρτη, δεν μας πειράζει Black Friday. Είτε ήταν Παρασκευή είτε ήταν Πέμπτη, το μήνυμα του Εμπορικού Συλλόγου, της Διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου θα ήταν το ίδιο, να στηριχθεί αυτή η κινητοποίηση που αποτελεί έχει την μαζικότητα και προτάσει το δίκαιο σε όλο το φάσμα της. Αστειευόμενη το είπα για το Black Friday, γιατί μετά από αυτό ακολουθεί και το Monday, καταλαβαίνετε, γι' αυτό σας λέω. Ναι, έχουμε το Cyber Monday ήδη. Εντάξει, είναι ακόμα μια πρακτική η οποία προσπαθεί από την οποία προσπαθούν να αποκομίσουν ωφέλη τα e-shop, γιατί αφορά κυρίως τα e-shop. Βέβαια δεν φαίνεται να έχει τη δυναμική που έχει η Black Friday, όμως στη χώρα αυτή που ζούμε ξέρετε ότι υπάρχει γενικότερα μια ασυδοσία στα πάντα, έτσι και στο θέμα των εκπτώσεων και των προσφορών. Συνεχώς καταπατάται ο νόμος περί εκπτώσεων και βλέπουμε ότι υιοθετούνται πρακτικές οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ανταγωνιστικές. Παρ' όλα αυτά όμως φαίνεται ότι πάρα πολλοί μένουν ατιμόρυτοι. Τώρα κάτι φαίνεται να αλλάζει το τελευταίο διάστημα με τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται στις μεγάλες αλυσίδες και στις πολυεθνικές. Όμως έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο, ώστε να μπορέσουμε να μιλήσουμε για μια οικονομία που θα λειτουργεί ναι μεν ελεύθερα, αλλά όμως στα πλαίσια αυτά τα οποία ορίζει η εκάστοτε νομοθεσία. Οι εκτόσεις την ερχόμενη Παρασκευή θα είναι μεγάλες, θα αφορούν όλα τα προϊόντα, ακόμη και εσείς που είστε στον χώρο των καλλυτικών, για παράδειγμα, έχετε εκτόσεις. Κοιτάξτε, κανονικά η λογική της Black Friday, έτσι όπως ξεκίνησε στο εξωτερικό, είναι ότι αφορά μόνο προϊόντα stock και μόνο για μία ημέρα. Καλά, κύριε Ντόπουλο, αφήστε πως ξεκίνησε και πως κατέληξε. Αφήστε πως ξεκίνησε. Τώρα έχουμε εδώ πέρα και θέλω να φτάσω, μέχρι εντάξει, και ψυγεία πουλάνε σε πολύ χαμηλές τιμές. Στην Ελλάδα λίγο ως πολύ εκείνη την ημέρα όλοι κάνουμε εκτόσεις και προσφορές σε αρκετά είδη, σε όποιον κλάδο και αν ανήκουμε. Θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία για όλους τους καταναλωτές να εκμεταλλευτούν αυτό το κλίμα ανταγωνιστικότητας που υπάρχει μεταξύ των επιχειρήσεων, είτε είναι μικρά σχήματα είτε είναι μεγάλα σχήματα, από τα οποία αποκομίζουν ωφέλη κυρίως οι καταναλωτές. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όταν γίνονται εκτόσεις και προσφορές σε είδη τα οποία σε τρέχοντες κωδικούς και είδη τα οποία τα έχουμε αποκτήσει πριν από λίγο καιρό και τα έχουμε εντός αγωγικών χρυσοπληρώσει, ξέρετε ότι δεν προκύπτει και κέρδος σε αυτό. Όμως το κέρδος αυτό το αποκομίζει ο καταναλωτής, γιατί αγοράζει προϊόντα τα οποία δεν θα έπρεπε να είναι σε έκπτωση και τα αγοράζει σε έκπτωση, οπότε κερδίζει και βλέπει τα χρήματά του στο πορτοφόλι, τουλάχιστον να πιάνουν τόπο. Πρόεδρε, έχουμε και Χριστούγεννα μπροστά μας, άρα και εορταστικό ωράριο των καταστημάτων.
Σωστά, το ερωταστικό ωράριο παραδοσιακά ξεκινάει μετά την δεύτερη Κυριακή που επιτρέπονται μετά την Κυριακή που επιτρέπονται τα καταστήματα να είναι ανοιχτά τα Χριστούγεννα. Ήδη έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου για το πώς θα καθοριστεί το χριστουγεννιάτικο ωράριο, το οποίο τις επόμενες ημέρες θα επικυρωθεί και θα διανεμηθεί στα μέλη και μέσα με δελτία τύπου θα ανακοινωθεί γενικότερα και στα μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα. Καλές δουλειές να έχετε. Υπάρχουν βέβαια ουσιαστικές μεταβολές όσον αφορά το ωράριο. Πάνω κάτω όλα τα χρόνια αυτά είναι ίδια. Εμείς συνεχίζουμε σαν περιοχή να τηρούμε το ότι δουλεύουμε πρωί, απόγευμα και όχι συνεχόμενο όπως κάποιες άλλες περιοχές. Μιλάω για τις καθημερινές. Και επίσης θεωρούμε ότι θα πρέπει τουλάχιστον για τις παραμονές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς θα πρέπει να υπάρχει μια παράταση επιπλέον μιας ώρας σε σχέση με την Αθήνα, γιατί και οι αποστάσεις είναι μικρότερες και γενικότερα είμαστε και ένας προορισμός τουριστικός, οπότε πρέπει να δοθεί δυνατότητα στα καταστήματα, στους καταναλωτές και στους επισκέπτες να μπορούν να κάνουν τις αγορές τους σε ένα μεγαλύτερο εύρος ωραρίου λειτουργίας. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Αυτή την Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά? Κοιτάξτε, αυτή την Κυριακή μπορούν βάσει νομοθεσίας τα καταστήματα να είναι ανοιχτά. Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου ομόφωνα, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε όπως και τα προηγούμενα χρόνια να προτείνει στα μέλη του να μην ανοίξουν, να μην λειτουργήσουν τη συγκεκριμένη Κυριακή. Η συγκεκριμένη Κυριακή προέρχεται και υποτίθεται ότι είναι μία από αυτές τις Κυριακές που θα καταργούνταν με την κατάργηση των ενδιάμεσων εκτόσεων, γιατί ήταν τοποθετημένη εκείνη την περίοδο. Το Υπουργείο για ακόμα μια φορά έκλεισε το μάτι στις μεγάλες επιχειρήσεις τότε που κατήργησε τις ενδιάμεσες εκτόσεις και θα έπρεπε να καταργηθεί και η Κυριακή εκείνη που αφορούσε τις εκτόσεις. Ανταυτού τη μετέφερε σε μια περίοδο που στην ουσία ευνοεί και πάλι τις μεγάλες επιχείρησεις. Και γι' αυτό το λόγο, σαν μορφή αντίδρασης σε αυτό και επειδή δεν θεωρούμε ότι είναι μια πρακτική η οποία θα πρέπει να την ακολουθήσουν οι έμποροι, προτείνουμε τα καταστήματα παραμείνουν κλειστά. Βέβαια, η νομοθεσία είναι πάνω από την όποια απόφαση και προτροπή του Εμπορικού Συλλόγου προς τα μέλη του. Οπότε, όποιος επιθυμεί μπορεί να ανοίξει το κατάστημά του. Σίγουρα δεν μπορεί να το ανοίξει πριν τις 11, γιατί βάσει νομοθεσίας την Κυριακή δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα πριν τις 11 λόγω του εκκλησιασμού. Παρ' όλα αυτά, εμείς συνεχίζουμε και προτρέπουμε να μην ανοίξουν τα καταστήματα και να μην ενδώσουν στην πλήρη απελευθέρωση της κυριακάτικης λειτουργίας των καταστημάτων, την οποία προσπαθεί να προωθήσει η κυβέρνηση. Επομένως, εγώ καταβαίνω στην αγορά την Κυριακή και όποιος είναι ανοιχτός μπαίνω, όποιος είναι κλειστός δεν μπαίνω. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να κατέβετε στην αγορά την Κυριακή. Υπάρχουν άλλες τόσες πολλές μέρες, ούτως ώστε να κάνετε τις αγορές σας. Δεν με βολεύουν άλλες μέρες, κύριε Οντόπουλε. Δεν με βολεύουν άλλες μέρες. Είμαι εργαζόμενη. Κοιτάξτε, ποτέ δεν θα βολεύουν όλες οι μέρες. Ποτέ δεν θα βολεύουν όλες οι μέρες. Πάντα κάποιον θα τον βολεύουν και πάντα κάποιον δεν θα τον βολεύουν. Με αυτή τη λογική θα έπρεπε να έχουμε 24-ωρη λειτουργία, γιατί κάποιοι μπορεί να βολεύονται και τα ξημερώματα να ψωνίσουν ή πολύ αργά το βράδυ. Γιατί όχι, σε άλλες χώρες γίνεται αυτό. Ότι θα πρέπει, υπάρχουν από τις 7 ημέρες που έχει εβδομάδα, 6 ημέρες είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Είναι πάνω από 40 ώρες συνεχόμενης λειτουργίας των καταστημάτων. Σαφώς θα βρεθεί μια μέρα που μπορεί ένας εργαζόμενος να ψωνίσει. Είναι διαχρονική. Εκτός αν θέλει και ο ίδιος να εργάζεται Κυριακή. Είναι διαχρονική η διαφωνία που έχουμε για το θέμα και είστε και στο πεζοδρόμιο αυτή την ώρα. Να μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Ναι, ναι. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι χρονική, αυτό είναι αλήθεια. Να είστε καλά. Συγγνώμη, δεν την πολύ. Ευχαριστώ πολύ, δεν άκουσε. Ναι, ναι, να είστε καλά. Καλές δουλειές να έχετε την Παρασκευή. Να είστε καλά. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Βασίλη, για την ζωντανή αυτή σύνδεση. Black Friday, έτσι, την Παρασκευή, μην ξεχαστείτε. Γιατί είχαμε και στην Καρδιτσομαγούλα και στην Αμπελιά Φαρσάλων και όπου μεγαλώσαμε τέλος πάντων, σε όλα τα χωριά του Θεσσαλικού κάμπου, είχαμε και Black Friday και Cyber Monday και πώς τα λένε όλα αυτά. Αμερικανιές που σπέσαμε βέβαια να υιοθετήσουμε. Είναι μία ημέρα, έτσι ξεκίνησε στην Αμερική, μία ημέρα για να ξεστοκάρουν τα μαγαζιά. Και εμείς εδώ το έχουμε κάνει τρελό πανηγύρι ένα μήνα τώρα. Έρχονται διαφημίσεις, μας έχουν κατακλείσει στο διαδίκτυο οι διαφημίσεις και στα SMS για την Black Friday. Εγώ συνιστώ προσοχή μεγάλη για όσοι σπεύσατε να υιοθετήσετε την Black Friday, γιατί κάποιοι πονηρούλιδες ανεβάζουν πάρα πολύ την τιμή τις προηγούμενες ημέρες, έτσι ώστε να σου την πασάρουν μετά ως μια μεγάλη έκπτωση εκείνη την ημέρα.
πολύ μεγάλη προσοχή, πολύ καλή έρευνα αγοράς και καλά να περάσετε όσοι κατεβείτε την Παρασκευή να γιορτάσετε το Black Friday εν ώψη λέει της ημέρας των ευχαριστειών. Εμείς εδώ Χριστούγεννα έχουμε, δεν έχουμε ημέρα ευχαριστειών. Τα έχουμε κάνει λίγο στην Ελλάδα όπως πάντα άλλωστε. Πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε. Επιστροφή εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης του Άστρα και είπαμε την πολιτική επικαιρότητα απασχολεί ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα ΠΑΣΟΚ που φαίνεται να μην αξιοποιεί την όλη αυτή η ιστορία ή την αξιοποιεί. Έγινε κεντρική επιτροπή, συνεδρίασε κεντρική επιτροπή του κόμματος το περασμένο Σαββατοκύριακο. Από τη Μαγνησία την κεντρική επιτροπή εκπροσώπησε ο κύριος Αντώνης Πολίτης. Τον έχουμε κοντά μας, τον κύριο Πολίτη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Είπατε πολλά και ενδιαφέροντα στην Κεντρική Επιτροπή, έτσι δεν είναι? Πολλά και ενδιαφέροντα. Απλά να πω ότι δεν ήμουν μόνο εγώ από τη Μαγνησία, ήταν όλοι οι σύντροφοι οι οποίοι έχουν εκλεγεί στην Κεντρική Επιτροπή από τη Μαγνησία, και ο Δημήτρης Κουτσούκος και η Ματίνα Υπρίκου και ο Δημήτρης Τσιμπανάκος ήταν εκεί. Ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε. Και φυσικά να πω ότι αξιοποιούμε όχι την κατάσταση που συμβαίνει σε άλλα κόμματα, αξιοποιούμε μέρα με τη μέρα την επαφή μας με την κοινωνία, την οποία τη χτίζουμε και κεντρικά από τον ίδιο τον πρόεδρο, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, μέχρι το κάθε στέλεχος, αξιοποιούμε τη σχέση μας με την κοινωνία. Χτίζουμε μια τίμια σχέση. Πολύ αργά δεν το πάτε, κύριε Πολίτη. Και τι εννοώ, ότι με τα όσα έτσι ιστορικά συμβαίνουν στο δεύτερο κόμμα αυτή την ώρα, στο κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, εσείς θα έπρεπε να σαρώνετε. Με την έννοια πια ότι όλοι οι ψηφοφόροι που φύγαν από το ΠΑΣΟΚ και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή την ώρα θα έπρεπε να έχουμε κύματα επιστροφής στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο ναι μεν δημοσκοπικά βρίσκεται δεύτερο μετά από πολλά χρόνια αυτή την ώρα, αλλά δεν ξέρω αν αυτό βγαίνει προς τα έξω, προς την κοινωνία. Κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω πώς μετρούνται τα κύματα, αλλά και μόνο αυτή η θέση είναι μια φωτογραφία της στιγμής που κάτι αποτυπώνει. Εμείς δεν πανηγυρίζουμε για δημοσιοποίησεις. Τι να πανηγυρίσετε με το 13 και το 12 και ο άλλος το 4 στο 41%, τι να πανηγυρίζετε, δεν είναι για πανηγύρια. Παραπάνω μας δίνουν, αλλά δεν πανηγυρίζουμε γιατί θεωρούμε ότι είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Εμείς θεωρούμε ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο, σε ένα σωστό δρόμο και σε ένα τίμιο δρόμο. Σκεφτείτε λίγο, καλό είναι το ερώτημά σας, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να σκεφτούμε λίγο και να θυμηθούμε πού ήμασταν πριν μερικούς μήνες. Δηλαδή πριν από τις εθνικές εκλογές, όλοι λέγανε ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνθλιβεί μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Τελικά το ΠΑΣΟΚ ανέβασε τα ποσοστά του κατά 50%. Στις δεύτερες εκλογές όλοι λέγαν το ΠΑΣΟΚ τώρα δεν πρόκειται να αντέξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Τελικά κρατήσαμε και ήμασταν οι μόνοι που ανεβήκαμε ακόμη περισσότερο. Στις δημοτικές εκλογές και στις περιφερειακές εκλογές, που είναι πολύ πιο πρόσφατες, η παράταξη πέτυχε, ειδικά στο δεύτερο γύρο, την πρώτη μεγάλη ρογμή στο σύστημα εξουσίας της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, με επιλογές μέσα από την κοινωνία, με επιλογές οι οποίες αποτυπώνουν αυτό ακριβώς που ονειρεύεται το ΠΑΣΟ για την αυτοδιοίκηση, δηλαδή μια κυδεμόνευτη αυτοδιοίκηση, ανεξάρτητη, που θα υπηρετεί κάποιες αρχές και αξίες, αλλά δεν θα είναι η αυτοδιοίκηση η οποία θα καθορίζεται μέσα από τα κομματικά γραφεία. Πέτυχε λοιπόν σε όλη την Ελλάδα και εδώ στη Θεσσαλία κάποιες σημαντικές νίκες. Και δεν πέτυχε σίγουρα το αφήγημα του ότι θέλει η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει τους τρεις μεγάλους δήμους που είχε βάλει ως στόχο και τις 13 περιφέρειες. Στους τρεις μεγάλους δήμους δεν πέτυχε μάλιστα καμία επιλογή του κυβερνητικού κόμματος. Άρα εμείς σοβαρά, συνετά, στη λογική που έχουμε ξεκινήσει από την εκλογή του Νίκου του Ανδρουλάκη από το 2021 και μετά, βαδίζουμε βήμα-βήμα σε ένα στόχο που ήταν ξεκάθαρος και είχε τεθεί στην κοινωνία. Ναι, λέω μήπως δεν πρέπει να το βαδίζετε βήμα-βήμα, αλλά να πηγαίνετε λίγο πιο γρήγορα, γιατί η κοινωνία αυτή την ώρα έχει ανάγκη από από έναν πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και τι εννοώ. Ακούσαμε πριν από λίγο τον κύριο Οντόπουλο, αύριο άπαντες κατεβαίνουν στους δρόμους για το φορολογικό. Τέλη του μήνα έχουμε μια πανσυνταξιουχική διαδήλωση. Έχουμε νοικοκυρές που δεν μπορούν πλέον να πάνε στο μάρκετ, γιατί το μάρκετ είναι απλησίαστο. Έχουμε πολλά τέτοια ζητήματα.
που δεν τα αναδεικνύει η αντιπολίτευση. Η αξιωματική αντιπολίτευση δεν υπάρχει. Έχουμε θεσμικό επίσης πρόβλημα. Και όλο αυτό το κενό, το ΠΑΣΟΚ δεν το καλύπτει. Εδώ θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι κάνετε λάθος, με όλη την αγάπη που σας έχω και το σεβασμό και στη δουλειά σας. Έχω πει πολλές φορές και με εσάς ξανά ότι τα περιφερειακά μέσα πραγματικά μας δίνουν βήμα πάρα πολλές φορές και ακούγεται η δουλειά που γίνεται και οι θέσεις μας. Αδικείτε αυτή τη στιγμή, όχι εσείς, και καταλαβαίνω το ερώτημα είναι για να σας δώσω εγώ την απάντηση. Δεν λέω ότι μας αδικείτε στοχευμένα. Αδικείτε όμως το χώρο, γιατί υπάρχουν προτάσεις. Έχουμε μιλήσει εδώ και καιρό για την ακρίβεια. Βγαίνει συνέχεια ο πρόεδρος και μιλάει για την ακρίβεια, για την κατάσταση στα μάρκετ, για τους ελέγχους. Μετά από 2,5 χρόνια σχεδόν πληθωρισμού, πέσαν 4 πρόστιμα και τι να το πανηγυρίσουμε, έπρεπε. Και παρουσιάστηκε όμως από τα μέσα ενημέρωσης, τα κεντρικά. Και εγώ το λέω και δεν επιφυλάσσουμε σε αυτό που λέω. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια κατάσταση όπου άμα ένας μέσος πολίτης μπει και δει πώς είναι η ειδησιογραφία, δεν θα δει πουθενά το ΠΑΣΟΚ. Προφανώς γιατί ενοχλεί το σύστημα. Οι προτάσεις υπάρχουν, οι θέσεις υπάρχουν, στην κοινωνία είμαστε. Υπάρχουν οι παρατάξεις μας σε συνδικαλιστικούς φορείς που τα λένε όλα αυτά. Τι θέλετε να μου πείτε δηλαδή τώρα, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αντισυστημικό κόμμα που δεν το παίζει το σύστημα? Τα ακούσαμε κι αυτό. Εσείς βλέπετε να το παίζει? Και δεν μιλάω για τα περιφερειακά μέσα. Ναι. Εσείς βλέπετε να το παίζει? Αυτό σημαίνει ότι κάποιο επικοινωνιακό θέμα έχει ο κύριος Ανδρουλάκης. Πόσο έπαιξε χτες ότι την Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο Μητέρα στην Αθήνα, μίλησε, έθεσε προτάσεις για το δημογραφικό, πόσο τα ακούσαν οι πολίτες? Από εσάς τώρα μπορεί να τα ακούσουν κάποιοι βολιώτες, γιατί μας δίνετε το βήμα. Πόσο ακούστηκε ότι ήταν και μίλησε και έθεσε ένα εύρος προτάσεων για το θέμα του δημογραφικού? Άρα, επαναλαμβάνω, μήπως κάποιο θέμα έχει το επικοινωνιακό επιτελείο του ΠΑΣΟΚ? Γιατί δεν γίνεται να ξύνει τη μύτη του ο Κασελάκης και να γίνεται πρώτο θέμα αυτό και τι καφέ πίνει μαζί με τον Τάιλερ? Δεν νομίζω ότι είναι θέμα επικοινωνιακού επιτελείου. Απλά ο Κασελάκης βολεύει στο σύστημα της εξουσίας της κυβέρνησης, γιατί συνεχίζει να αποτελεί το χρυσό χορηγό της κυβέρνησης. Άμα παίξει ο Ανδρουλάκης, θα έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία. Γιατί εμάς στόχος μας δεν είναι να περάσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, είναι να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Προς το παρόν, δημοσκοπικά απέχετε πάνω από 20%, έτσι? Ορίστε. Προς το παρόν απέχετε δημοσκοπικά πάνω από 20%. Οι δημοσκοπήσεις, σας είπα και πριν, είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Και ούτε έχουμε εκλογές αύριο. Οι εκλογές έγιναν πριν λίγο καιρό. Εμείς πήγαμε πάρα πολύ καλά στον εκλογικό μας στόχο και θεωρούμε ότι μέχρι τις επόμενες εκλογές θα έχουμε πετύχει ακόμα ένα μεγάλο σκαλοπάτι. Οι προτάσεις υπάρχουν. Σε όλη την Ελλάδα γίνεται μια καθημερινή παρέμβαση στελεχών, είτε οργανωμένα από τις νομαρχιακές, είτε κάθε στέλεχος προσωπικά, με όλα τα μέσα τα διαθέσιμα. Το κόμμα κεντρικά και ο ίδιος ο πρόεδρος δεν περνάει μέρα που να μην κάνει δράσεις και να μην είναι παρόν στην κοινωνία. Βρίσκεται κάθε μέρα και σαρώνει όλη την Ελλάδα. Εδώ στη Θεσσαλία, απόδειξη με όλα αυτά που συνέβησαν από το καλοκαίρι μέχρι τώρα, έχει έρθει μόνο στη Μαγνησία όλα τα κεντρικά στελέχη της παράταξης. Έχει έρθει ο πρόεδρος μετά τις πλημμύρες. Έχει έρθει ο γραμματέας, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, μετά τη δεύτερη πλημμύρα του Βόλου. Μετά τις φωτιές έχει έρθει ο Δημήτρης Ομάτλος, που είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος μαζί με τον Θανάση τον Βλαβίνα, που είναι εκπρόσωπος τύπου. Μόνο στη Μαγνησία, σε 2-3 μήνες, ήρθε όλη η κεντρική ηγεσία της παράταξης. Και αυτό συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Ετοιμάζεται συνέδριο τώρα για το περιβάλλον στη Θράκη με αφορμή την καταστροφή του οικοσυστήματος της Δαδιάς. Δεν νομίζω ότι άλλο κόμμα παρουσιάζει τόση δραστηριότητα, είτε τοπικά είτε κεντρικά, οργανωμένη και συστηματική. Γιατί εμείς δεν κυβερνούμε. Ναι. Δεν κρινόμαστε από το κυβερνητικό μας έργο. Εμείς κρινόμαστε από αυτό. Ναι. Είμαστε κάθε μέρα στην κοινωνία. Το πόσο. Και θεωρώ ότι οι πολίτες το εκλαμβάνουν και το κατανοούν. Γι' αυτό και μας έδωσαν ένα θετικό αποτέλεσμα στις εκλογές του Ιουνίου. Εκεί, γιατί το προηγούμενο αποτέλεσμα ήταν 8,1. Ξέρετε, κύριε Πολίτη, το θέμα δεν είναι να πάτε συμπαθητικά, να πάτε καλά. Το θέμα είναι να έρθετε απέναντι από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να επιδιώξετε κάποια στιγμή να γίνετε και κόμμα εξουσίας. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό είναι εφικτό, να επανέλθει δηλαδή στην προτεραιά κατάσταση το πολιτικό σύστημα, να έχουμε το δίπολο Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ? Είναι εφικτό και γι' αυτό δουλεύουμε. Εμείς δεν δουλεύουμε για να περάσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να γίνουμε κόμμα
το οποίο θα ασκήσει την εξουσία στη χώρα με το προοδευτικό του πρόγραμμα. Mm-hmm. Αυτός είναι ο στόχος και πιστεύω ότι θα τον πετύχουμε. Παρόλα τα αυτά έχετε και τους Σιριζαίους ανάγκη. Και τι εννοώ, θα ανοίξετε τις πόρτες σας ορθά ανοιχτά τώρα που έχουμε όλη αυτή τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, να επιστρέψουν κάποιοι οι οποίοι είχαν φύγει για το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης? Κοιτάξτε να δείτε, όπως υπόθηκε και προχθές στην Κεντρική Επιτροπή από τον ίδιο τον Πρόεδρο, εμείς είμαστε ανοιχτοί σε συμμαχίες από κάτω, σε κοινωνικές συμμαχίες, και με την Ανατολική Αριστερά και με την Οικολογία. Είμαστε ανοιχτοί σε συμμαχίες που θα χτιστούν κοινωνικά. Συμμαχίες σε κλειστά δωμάτια κομματικών γραφείων κορυφής δεν πρόκειται να γίνουν. Και αυτό δεν το λέω εγώ, αυτό το είπε ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης και η ομιλία του είναι δημοσιευμένη και στα social media τα προσωπικά του Προέδρου και παντού. Άρα με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα όραμα για μια προοδευτική διακυβέρνηση στη χώρα μπορούμε να συζητήσουμε. Σίγουρα δεν μπορούμε να συζητήσουμε με όσους φέρθηκαν πολύ άδικα στο ΠΑΣΟΚ και εν τέλει ακολούθησαν όλη την πολιτική μας την προηγούμενη δεκαετία για τη σωτηρία της χώρας. Δηλαδή τι εννοείτε με αυτό, ότι έχετε ανοιχτεί την πόρτα σε ένα Σιριζαίο απογοητευμένο ψηφοφόρο και κλειστή την πόρτα στον κύριο Σπρίτζ, για παράδειγμα? Κοιτάξτε, τώρα θα μιλήσω προσωπικά. Η λογική που επικρατεί πάνω κάτω είναι αυτή. Αλλά πραγματικά αυτοί οι οποίοι πούλησαν τις αρχές και τις αξίες τους ευκαιριακά για να μην χάσουν τις καρέκλες εξουσίας στα χρόνια τα δύσκολα, την πόρτα θα τη βρουν κλειστή. Είναι ανοιχτή η πόρτα για έναν απογοητευμένο ψηφοφόρο που δεν πήρε θέση εξουσίας. Ίσως είναι πιο εύκολη η επικοινωνία ακόμα και με ένα στέλεχος το οποίο ήταν πάντα εκεί και δεν ήταν σε εμάς, παρά με όσους ξυπούλησαν τις ιδέες τους, τα προνόμια τους αν θέλετε που είχαν απολάβει τα προηγούμενα χρόνια, είτε σε μια δύσκολη συγκυρία που το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε γιατί άσκησε πρώτον μια υπεύθυνη πολιτική την οποία ακολούθησε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, έφυγαν και πήδηξαν από το καράβι. Μάλιστα. Σίγουρα αυτοί θα τη βρουν την πόρτα κλειστή. Φεύγοντας από το κομματικό περίγραμμα, κύριε Πολίτη, και πάμε να μιλήσουμε λίγο στο πολιτικό περίγραμμα. Αυτή την ώρα έχουμε το Μητσοτάκη Καβάλα στο άλογο, 41% στην κάλπη και καλπάζει ακόμα δημοσκοπικά στις δημοσκοπήσεις. Και έχουμε και μία αξιωματική αντιπολίτευση που στην ουσία δεν υφίσταται. Θεωρείτε ότι υπάρχει θεσμικό πρόβλημα αυτή την ώρα? Θεωρείτε ότι υπάρχει θέμα όσον αφορά το πολιτικό μας σύστημα? Κοιτάξτε να δείτε, επειδή εμείς λειτουργούμε και σκεφτόμαστε πάντα θεσμικά, αυτή τη στιγμή βάσει κοινοβουλευτικών εδρών η αξιωματική αντιπολίτευση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το αν μπορεί να ασκήσει το ρόλο του σωστά, αυτό είναι στην κρίση των πολιτών. Εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορεί να τον ασκήσει. Όχι ότι τον ασκούσει προηγενέστερα, πριν τις εθνικές εκλογές. Αυτή είναι η άποψή μας. Έχει λοιπόν ο κόσμος την ευκαιρία, με εφαλτήριο τις προεκλογές που είναι τον Ιούνιο του 24, να δώσει σήμα, όπως έδωσε και την προηγούμενη φορά για το πώς θα χτιστεί η κυβέρνηση, όλα αυτά που λέγαμε, και να μπορέσει να δώσει δύναμη στο ΠΑΣΟΚ να ασκήσει ρόλο αξιωματικής αντιπολίτευσης, εν δυνάμει αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θεσμικά όχι, δεν θεωρούμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Θεσμικά έχουν τις έδρες τους, εκτός αν δούμε κάποιες εξελίξεις που γράφονται σε διάφορες ιστοσελίδες κυρίως, ότι αποχωρεί μια μεγάλη μερίδα βουλευτών από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μας αφορά όμως αυτό. Η 6 συν 6, το περιμένετε κι εσείς αυτό? Όχι, δεν ασχολούμαστε εμείς με το. Παρακολουθούμε προφανώς τα ισοκομματικά των άλλων κομμάτων ως όντα πολιτικά, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Εγώ σας λέω ότι θεσμικά υπάρχει. Καλά, μην το σνομπάρετε τόσο πολύ τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί στην κάλπη είναι πάνω από εσάς, έτσι. Δεν σνομπάρουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σνομπάρουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι, λέτε, δεν υπάρχουν, δεν τους βλέπουμε, δεν τους ακούμε. Δεν τους παρακολουθούμε. Σας είπα ότι τους παρακολουθούμε. Σας είπα ότι δεν ασχολούμαστε και δεν παίρνουμε θέση για το πώς θα λύσουν τα ισοκομματικά τους. Όπως δεν θέλουμε να κάνουν και άλλοι σε εμάς. Mm-hmm. Γιατί μην ξεχνάτε ότι την περίοδο των ισοκομματικών διεργασιών για εκλογή πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν η περίοδος από την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του μέχρι 3 μέρες μετά την εκλογή του που παρακολουθούνταν με τα παράνομα λογισμικά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μάλιστα. Δεν νομίζω να έχει υποστεί άλλο ακόμα τέτοια παρέμβαση. Πάντως, αν οι 6 συν 6 της Αρτσιόγλου και οι 2 του Τσακαλώτου κάνουν δική τους κοινοβουλευτική ομάδα αποχωρώντας από το ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και κοινοβουλευτικά χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και περνάει το ΠΑΣΟΚ μπροστά. Ίσως, οριακά, αλλά σας λέω, εμάς η μάχη μας είναι στην κοινωνία και στη Βουλή. Η δουλειά που είναι να γίνει, γίνεται.
Τώρα το αν η αξιωματική αντιπολίτευση μπορεί να ασκήσει το ρόλο της σωστά, είναι πρόβλημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αύριο κατεβαίνουν στους δρόμους όλοι οι ελευθεροεπαγγελματίες για το φορολογικό νομοσχέδιο. Ποια είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ γι' αυτό? Προφανώς είμαστε αρνητικοί με αυτόν τον κεφαλικό φόρο που πάει να επιβάλλει. Και μάλιστα διάβαζα ότι χθες ο Πρωθυπουργός φέρθηκε στους ελεύθερους επαγγελματίες και με ένα το γνωστό αλαζονικό ύφος «δεν θα κάνουμε πίσω». Αυτή είναι η κυβέρνηση η οποία κατηγορούσε το ΠΑΣΟΚ του 8,1% με βάση τα ποσοστά του 19, ότι θα φορολογήσει τον κόσμο, γιατί είπαμε ότι θα αυξήσουμε λίγο τη φορολογία στα μερίσματα των 100.000 ευρώ. Ξέρετε πολλούς, κυρία Θεοδωροπούλου μου, που έχουν 100.000 ευρώ μερίσματα? Εγώ δεν ξέρω πολλούς, δεν έχω κανένα στον κοινωνικό μου περίγυρο. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση που έλεγε ότι θα μειώσει τους φόρους έρχεται και επιβάλλει ένα κεφαλικό φόρο, και μάλιστα υπάρχει μια μεγάλη μερίδα επαγγελματιών που δεν θα αντέξει. Θα είναι η τελική ταφόπλακα σε αυτούς τους επαγγελματίες. Προφανώς είμαστε δίπλα τους και προφανώς είναι δίπλα τους και η παράταξή μας στο Οικονομικό Επιμελητήριο, γιατί έχουμε και εκλογές στο Οικονομικό Επιμελητήριο σύντομα και είναι άλλη μια μάχη που δίνει ο χώρος μας για να αλλάξουν εκεί οι ισορροπίες. Δράζουμε της ευκαιρίας να εκμεταλλευτώ την παρουσία μου, από ότι είμαι και υποψήφιος μαζί με άλλους άξιους συντρόφους. Καλή επιτυχία. Με την παράταξή μας. Προφανώς είμαστε δίπλα τους και προφανώς διαφωνούμε σε αυτή τη λογική. Εμάς η κεντρική μας λογική είναι έσοδα μείον έξοδα. Αυτός ο τρόπος φορολόγησης προφανώς και αδικεί πάρα πολύ μεγάλη μερίδα των πολιτών που ήδη δεν μπορεί να τα φέρει εύκολα εις πέρας με τον πληθωρισμό που έχουμε στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορεί να ψωνίσει όπως σωστά είπατε. Ναι, δεν μας είπατε όμως την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την πάταξη της φοροδιαφυγής, γιατί υποτίθεται ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει αυτό το νέο φορολογικό νομοσχέδιο για να πατάξει τη φοροδιαφυγή και να φέρει δύση στα κρατικά ταμεία. Να σας την πω την πρότασή μας. Η πρότασή μας καταρχάς είναι να στελεχωθούν με οι αρμόδιες υπηρεσίες, επιτροπή ανταγωνισμού κλπ. Να στελεχωθούν γιατί είναι υποστελεχωμένες, ώστε να μπορέσουν να γίνουν έλεγχοι. Άλλη μια πρότασή μας είναι να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να έχουν διαθέσιμο εισόδημα. Άλλη μια πρότασή μας είναι να γίνει. Το μοντέλο της Κύπρου, για παράδειγμα, το υιοθετείτε? Υπάρχουν κάποια προϊόντα στο Κύπρο που έχουν μηδενικό ΦΠΑ. Κοιτάξτε, να δείτε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλο αυτό το διάστημα του πληθωρισμού, έχουν γίνει διάφορες ενέργειες για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες και παράλληλα. Και παράλληλα, γιατί αυτά είναι παράλληλα ζητήματα, να παταχθεί η φοροδιαφυγή. Εμείς εδώ δεν κάνουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και επειδή τώρα αρχίζει να τα σημάδια, τα λέγαμε εμείς και προεκλογικά, αν θυμάστε, το δημόσιο χρέος ανεβαίνει, ας κερδίσαμε την επενδυτική βαθμίδα με τις θυσίες του ελληνικού λαού και την κομματική θυσία του ΠΑΣΟΚ πριν 10 χρόνια. Το δημόσιο χρέος ανεβαίνει. Τώρα που αρχίζει και ζορίζει το πράγμα και το Ταμείο Ανάκαμψης δεν το έχουμε διαχειριστεί σωστά. Βλέπετε πώς λειτουργεί η κυβέρνηση. Προφανώς υπάρχουν, άμα θέλαν να πατάξουν τη φοροδιαφυγή, θα μπορούσαν να το είχαν πατάξει. Άμα δίναν κίνητρα για περισσότερες ηλεκτρονικές συναλλαγές, να συνδεθούν τα πώς με τις ταμιακές μηχανές. Τα λέμε αυτά. Τα λέει η δημόσια του ΠΑΣΟΚ, τα λέει ο πρόεδρος, τα λέμε εμείς. Έχουμε μια σειρά προτάσεων. Δεν έχει εφαρμοστεί τίποτα. Αντιθέτως, όταν τις καταθέτουμε δημόσια, λιδωρούμαστε από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτό βλέπαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Επομένως, το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό και συνεχίζεται. Ακριβώς. Ωραία. Σας ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε όχι γιατί θέλουμε να πάρουμε μια επιβεβαίωση δικαίωση. Συνεχίζουμε γιατί θεωρούμε ότι οι θέσεις μας είναι οι πιο ρεαλιστικές αυτή τη στιγμή που μπορούν να εφαρμοστούν ώστε να αναπνεύσει η ελληνική κοινωνία. Μια και μιλάτε για δικαίωση, νομίζω τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ σας δικαιώνουν, έτσι? Ο κόσμος θα το κρίνει. Μ' αρέσει η σεμνότητα και η ταπεινότητα που έχει το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια. Μ' αρέσει πολύ. Σε αντιδιαστολή με όλα τα προηγούμενα χρόνια, τα χρόνια του ΠΑΣΟΚ, καμία σχέση. Έτσι, κύριε Πολίτη? Σεμνά και ταπεινά απέναντι στην κοινωνία, αν και αυτό θυμίζει τον πιο αποτυχημένο πρωθυπουργό της μεταπολίτευσης, τον Κώστα Καραμαλή. Αυτό το σύνθημα. Σεμνά και ταπεινά στην ελληνική κοινωνία, σκληρά και απέναντι στα συστήματα εξουσίας που μόνο στόχο έχουν να κρατήσουν τις καρέκλες τις δικές τους και αδιαφορούν για τον λαό κοροϊδεύοντας τον ψέματα. Το θέμα ότι βγήκατε δεύτερη δημοσκοπικά, για πείτε μας ένα κουτσομπολιό, συζητήθηκε στην Κεντρική Επιτροπή? Γιατί εγώ έμαθα ότι υπήρχαν πολλές χαρές, πολλά πανηγύρια, θριαβολογούσατε για το γεγονός ότι τρεις δημοσκοπήσεις και κάτι παραπάνω σας δείχναν δεύτερους. Όχι, δεν θριαμβολογούσαμε. Προφανώς χαρήκαμε όλοι. Αλλά όπως είπε και ο πρόεδρος, και συμφωνώ σε αυτό, είναι μια φωτογραφία της στιγμής, χαιρόμαστε,
μας δίνει θάρρος να συνεχίσουμε αυτόν τον επίπονο αγώνα που κάνουμε σε όλη την Ελλάδα για να πείσουμε τους πολίτες ότι εδώ είμαστε, ότι πολιτικά είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και ότι δεν εξαπατήσαμε ποτέ. Θυμάστε πόσο η κουβέντα γινόταν ειδικά στη δημόσια συζήτηση, πόσο η κουβέντα γινόταν με το ποιον θα πάει ο Ανδρουλάκης προεκλογικά. Ναι. Θυμάστε σίγουρα. Ναι. Τι έλεγε ο Ανδρουλάκης, αφήστε να μιλήσει ο ελληνικός λαός. Τότε του λέγανε κάτι παρόμοιο, τόσο σεμνός, αφήστε να μιλήσει ο ελληνικός λαός, να δούμε τι θέλει. Ακολουθείτε άλλη μέθοδο τα τελευταία χρόνια. Οι εκλογές στο Οικονομικό Επιμελητήριο πότε έχουμε? 10 Δεκέμβρη. 10 Δεκέμβρη. Και είστε υποψήφιος με ποια παράταξη? Φυσικά με την παράταξη του Πασόκ. Πώς λέγεται, εννοώ, πώς ονομάζεται αυτό, εννοώ. Με την Πουδουσό. Ωραία, ωραία. Και είναι μια μεγάλη μάχη, γιατί οι οικονομολόγοι ως επιστήμονες θα έπρεπε το κράτος να τους συμβουλεύεται και το Οικονομικό Επιμελητήριο να είναι πραγματικός κοινωνικός εταίρος που σε θέματα φορολογικά, όπως συζητήσαμε πριν, σε θέματα προστασίας καταναλωτή, θα πρέπει να το έχει πραγματικό σύμβουλο, όπως έχει οριοθετηθεί από τη σύσταση του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Αυτό δεν συμβαίνει όμως, κυρία Θεοδωροπούλου. Ακόμα και εκεί η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί ευκαιριακά και ενώ θα μπορούσε να αξιοποιήσει πάρα πολλές προτάσεις που οι οικονομολόγοι από την εμπειρία τους υποβάλλουν, δεν έχει αξιοποιηθεί τίποτα. Mm-hmm. Και εκεί η παράταξή μας δίνει μια μεγάλη μάχη. Mm-hmm. Για να αποδείξει ότι δεν είναι θέμα κομματικό, είναι θέμα να αναπνεύσει η κοινωνία. Πραγματικά πάμε από το πολύ άσχημα τα τελευταία χρόνια. Και αυτό φαίνεται εκεί, στο καλάθι που γεμίζει με κόπο ο κάθε Έλληνας, κάθε Ελληνίδα για να μπορέσει να γεμίσει το ψυγείο του. Δεν το γεμίζει το ψυγείο, ούτε το καλάθι, να είστε σίγουρος γι' αυτό. Είμαστε σίγουροι, γι' αυτό Πασόκ. Κύριε πολίτη σας, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για το λόγο που μας δίνετε. Καλή συνέχεια να έχετε. Και λέγαμε ότι όλοι πλέον κατεβαίνουν στους δρόμους. Έχουμε αύριο τους ελευθεροεπαγγελματίες, έχουμε όμως και τους συνταξιούχους μας. Είχαν όλο το προηγούμενο διάστημα κάνει κάποιες πορείες και διαμαρτυρίες κατά τόπους. Είχαμε φιλοξενήσει μάλιστα σε ζωντανή σύνδεση με την Πλατεία Ελευθερίας και εδώ την πορεία διαμαρτυρίας των συνταξιούχων μας στο Βόλο. Όλοι μαζί τώρα κατεβαίνουν στους δρόμους της Αθήνας σε ένα πανσυνταξιουχικό συλλαλητήριο την Παρασκευή 24 Νοέμβρη. Πάμε να παρακολουθήσουμε τα όσα υπόθηκαν χθες από τους συνταξιούχους μας τόσο στο Βόλο όσο και στη Λάρισα. Κάλεσμα για μια ακόμη φορά απευθύνθηκαν στους βολιώτες και τις βολιώτισσες, συνταξιούχοι της Μαγνησίας που παραχώρησαν συνέντευξη τύπου από το Εργατικό Κέντρο του Βόλου. Πιο ειδικά απευθύνουν κάλεσμα για να δοθεί μαζικό παρόν στην Πανελλαδική Πανσυνταξιουχική Συγκέντρωση στην Αθήνα στις 24 του μηνός. Η αναχώρηση των συνταξιούχων θα γίνει στις 6.30 το πρωί εκείνη την ημέρα, συγκεκριμένα την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου, από το Δημαρχείο του Βόλου, όπως γνωστοποιήθηκε, με δωρεάν λεωφορεία. Οι συνταξιούχοι επισήμαναν συγκεκριμένα ότι καταβάλουν μια μεγάλη προσπάθεια να αναδείξουν τα ζητήματα τους και παράλληλα τα ζητήματα όλης της κοινωνίας και των πιο νέων στον αγώνα για να διεκδικήσουν ό,τι με τη βία, όπως λένε, τους έχει αφαιρεθεί. Κάνουν λόγο για μια πολιτική που τα τελευταία χρόνια, πάνω από 10, έχει τσακίσει στην κυριολεξία τους συνταξιούχους. Εμείς οι συνταξιούχοι νιώθουμε τη βαρβαρότητα που έχουμε πληρώσει τόσα χρόνια σε όλη τη ζωή μας και μου ασταπήραν όλα. Λένε ότι θα δώσουν αυξήσεις 3,1%, αλλά πάλι ένας που παίρνει 710 δυστυχώς δεν θα τα πάρει, γιατί θα δώσει μέχρι 700 ευρώ. Οι ώρες είναι δύσκολες για όλους μας, γιατί θέλουμε να ακούσει τα προβλήματα η κυβέρνηση και στις 24 του μηνός όλοι μαζί θα μαζευτούμε στην Αθήνα για να πούμε το μεγάλο όχι στο θέμα των κυβερνώντων. Η εποχή των κρίσεων και των μνημονίων με τους απάνθρωπους λογιστικούς νόμους συσσόρευσαν τεράστια προβλήματα στους συνταξιούχους. Οι περικοπές των συντάξεων, προβλήματα στην ελλειπή παροχή υγείας, η ακρίβεια σε τρόφιμα και σε ενέργεια. Μας αναγκάζει να ξαναβγούμε στους δρόμους, όπως έχουμε κάνει επανειλημμένως όλες τις συνταξιουχικές οργανώσεις, και να διεκδικήσουμε πλέον τη ζωή μας. Οι συνταξιούχοι με την κινητοποίησή τους, όπως επισήμαναν, διεκδικούν πλήρη κρατική εγγύηση όλων των επικουρικών συντάξεων, αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις του ύψους του πληθωρισμού και κατώτερη σύνταξη στο 80% του κατώτερου μισθού, νομοθετική κατοχήρωση, ρύθμιση και απόδοση 13ης και 14ης σύνταξης, άμεση καταβολή αναδρομικών σε όλους τους συνταξιούχους για το ενδεκάμενο 2015-16,
ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στις καταβαλλόμενες συντάξεις όλων των συνταξιούχων, να καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης, να επαναυπολογιστούν οι συντάξεις που εκκρεμούν. Η παράλληλα σύνταξη να αποδοθεί και στους πριν το 2016, στη σύνταξη χειρίας να αποδοθεί το 70% του αποθανόντος χωρίς άλλη περικοπή και ο επιζών να έχει δικαίωμα επιλογής σύνταξης και να δοθούν συντάξεις σε όσους χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία με ρύθμιση οφειλών, αφού αφαιρεθούν τόκοι και πρόστιμα με κρατήσεις μέχρι 15% της σύνταξης. Έγινε την προηγούμενη εβδομάδα ολόκληρη ιστορία με τα 37 δις. Αν έπρεπε να τα μοιράσουν στον κόσμο, αν έπρεπε να τα δώσουν καβάζα για το Μητσοτάκη. Και εν πάση περιπτώσει ήταν και μία από την αιτία, της αποχώρησης της ομπρέλας. Δεν είπαν όμως κάτι ουσιαστικό. Από πού πήραν τα 37 δις. Είναι δικά μας λεφτά. Όλες οι περικοπές από το 2010 και μετά, τα πλαφόν που βάλαν στην τάξη, κατάργηση των δώρων, ο επαναυπολογισμός, η μείωση του μετοχικού σε εμάς 50%, η επαναυπολογισμός στις επικουρικές και η μείωση γύρω στο 20%. Τώρα τα επικουρικά στα καινούργια ταμεία, άρα δεν παίρνουν έσοδα στα παλιά τα επικουρικά, που σημαίνει κάποια στιγμή θα σταματήσει αυτό. Όλα αυτά τα χρήματα ήταν τα 37 δις που έδωσε πρίκα στο Μητσοτάκη για να, όπως καταλαβαίνετε, που τα μοίρασε. Να πηγαίνουμε στο Μέγαρο Μαξίμου και να παρακαλάμε τον Πρωθυπουργό να περιμένει εμάς. Μόνο ντροπή και στον Υπουργό της Εργασίας, το Εθνικής Οικονομίας, που στην προηγούμενη συγκέντρωση που έχει γίνει στις 14 του μηνός, δεν, παρόλο που ήξερε 10 μέρες πριν ότι θα καταλήξει η πορεία των συνταξιούχων της Αττικής, μεγαλειώδη συγκέντρωση που πνίξαν στην ουσία στα πανεδικά εμβέλειες τα κανάλια, δεν δείξαν τίποτα από αυτή τη συγκέντρωση. Την ίδια ώρα γνωστοποιήθηκε ότι έχουν γίνει ήδη ενέργειες από πλευράς των συνταξιούχων για την ενίσχυση των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας, ενώ στις 26 Νοεμβρίου στο εργατικό κέντρο της Λάρισας θα πραγματοποιηθεί πανθεσσαλική σύσκεψη των πλημμυροπαθών. Και υπάρχει κάλεσμα για να ενώσουν όλοι τις δυνάμεις τους ώστε να αποκατασταθούν οι πλημμυροπαθείς. Μετά τη μαζική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στις 7 Νοεμβρίου στη Λάρισα, οι συνταξιούχοι κλιμακώνουν τον αγώνα τους με πανελλαδική πανσυνταξιούχική συγκέντρωση στην Αθήνα, την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου στην πλατεία Κλαθμόνος. Σε σημερινή συνέντευξη τύπου, οι συνταξιούχικές οργανώσεις της Λάρισας απίφθηναν κάλεσμα προς όλους να συμμετέχουν στην πανελλαδική κινητοποίηση. Τελειώσαν όλα τα συλλαλητήρια, τα πανελλαδικά που κάνανε οι συνεργαζόμενοι συνταξιούχικές οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα. Και έφτασε η στιγμή που θα κατηγούν, που φτάσαμε για την Παρασκευή, όπως είχαμε πει στις 24 του μήνα, θα πραγματοποιήσουμε το πανελλαδικό πανσυνταξιδικό συλλαλητήριο στην Αθήνα στις 12 ώρα στην πλατεία Κλαθμόνους. Τα σωματεία βάζουν λεωφορεία, όλα τα σωματεία, για τους συναδέλφους να έρθουν δωρεάν. Μπορεί ο κάθε συνάδελφος να δηλώνει στο σωματείο του τη συμμετοχή. Τα τηλέφωνα τα ξέρει, έχουμε επαφές με τα σωματεία, για να καλύψουμε και τις ώρες που θα ανακοινώσουμε, τι ώρα θα αναχωρήσουμε. Περίπου στις 6.30 ώρα θα γίνει η αναχωρήση για την Αθήνα, γιατί 12 ώρα πρέπει να είμαστε στην πλατεία Κλαθμόνος. Γιατί γίνεται αυτό το συλλαλητήριο, έχουμε πει και την άλλη φορά, να το ξαναπούμε ακόμη μια φορά, ότι θεωρούμε αυτές οι αυξήσεις που αναγγέλουν η κυβέρνηση είναι αυξήσεις κοροϊδίας και αποδεικνύεται από την πραγματικότητα. Όποιον να βρει στον δρόμο θα σου πει ακρίβεια, ρεύμα, αέριο, σούπερ μάρκετ δεν πλησιάζονται σκέπτηση για να μπεις μέσα και να τα γυρίσεις και πώς θα φύγεις. Και αν θα βάλεις προϊόντα στη σακούλα και αν περάσεις από το ταμείο, πώς θα φύγεις από το ταμείο. Αυτό είναι γεγονός, δεν μπορεί να το κρύψει κανένας. Άλλωστε, ας πούμε, τώρα βλέπουμε κυβέρνηση πολλές φορές λέει ακρίβεια και τα λοιπά να αντιμετωπίσουμε και αρχίζει και να τάζει συνέχεια στα κανάλια τα κρατικά, τα μέσα των Αθηνών, κάθε μέρα αυξήσεις. 2%, 3%, 150 ευρώ από εδώ, 150 ευρώ από εκεί. Δηλαδή αυτό το θεωρούμε είναι κοροϊδία. Η ακρίβεια δεν είναι μόνο για αυτούς που παίρνουν αύξηση, δεν φτάνει. Είναι και για εμάς που δεν παίρνουμε αύξηση. Επίσης, είναι ένα κομμάτι των συνταξιούχων και ειδικά η πρώην ΤΕΒΕ, πρώην ΟΑΕ μάλλον, όχι πρώην ΤΕΒΕ, πρώην ΟΑΕ, γιατί είναι όλοι μαζί, είναι ένα κομμάτι που έχουν δουλέψει κάποια 30 χρόνια και τα τελευταία χρόνια δεν μπορούν να πληρώσουν. Γιατί ήταν δουλειές, ήταν αυτά και δεν μπορούν να δουλέψουν.
Αυτοί δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη γιατί άμα χρωστάνε πάνω από 20.000 το κάναν, λένε ότι το κάναν 30, δεν ξέρουμε ακόμα αν έχει γίνει, αλλά και 30 αν το κάνουν δεν φτάνουν. Εμείς λέμε ότι να πάρουν σύνταξη για τα χρόνια που πληρώσανε, τουλάχιστον και ας είναι λιγότεροι. Να πάρουν σύνταξη πάντως οι άνθρωποι αυτοί. Γιατί είναι πάρα πολλοί που είναι κρεμασμένοι στα κάγκελα. Έχουν πληρώσει 30 χρόνια και επειδή χρωστάνε 5 χρόνια δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη. Όπως τονίστηκε, οι συνταξιούχοι πρέπει να αφήσουν τους καναπέδες και να κατέβουν στο δρόμο, γιατί τα προβλήματα όλων είναι πάρα πολλά. Στόχος τους είναι να σταλεί ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα διεκδίκησης όσων πιστεύουν ότι αξίζουν. Για μια φορά ακόμα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπόσχεται εν όψη των εορτών των Χριστουγέννων να δώσει ένα ελάχιστο επίδομα στους χαμηλούς συνταξιούχους της τάξης των 100 έως 200 ευρώ. Επιχειρεί να μας ξεγελάσει και να μας καθησυχάσει προκειμένου να σταματήσουμε τις διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες και κυρίως εν όψη της πανελλαδικής συνταξιουχικής κινητοποίησης και διαμαρτυρίας στην Αθήνα την Παρασκευή 24/11/2023. Δεν θα την κάνουμε τη χάρη. Και δεν είναι υπερβολή αν πω ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει αντισυνταξιοχική πολιτική. Τα προβλήματά μας, όπως γνωρίζετε, είναι πολλά και ποικίλα. Με δυσκολία καλύπτουμε τις ανάγκες μας. Ας αναλογιστούμε όλοι, μας έχουν κάποια ηλικία και περάσαμε 1.002 δυσκολίες, δύσκολες καταστάσεις στη ζωή μας. Ήμασταν αγωνιστές στη ζωή και συνεχίζουμε να είμαστε αγωνιστές. Ας μην χάσουμε τώρα την τιμή μας, την αξιοπρέπειά μας, την ανθρωπιά μας και το σεβασμό μας. Οι δυσκολίες είναι εδώ. Ωστόσο, δεν θα σταματήσουμε ποτέ τα όνειρά μας. Πρέπει αυτά τα προβλήματά μας που σήμερα έχουν γιγαντωθεί να προσπαθήσουμε και πάλι με τους αγώνες μας να λυθούν. Οι αγώνες μας πρέπει να δικαιωθούν. Δεν κάνουμε πίσω. Απαιτούμε λύσεις των καυτών προβλημάτων μας. Κλείνοντας, οι συνταξιούχοι έστειλαν το εξής μήνυμα, ότι δεν θα συμβιβαστούν και δεν θα υποταχθούν στη βαρβαρότητα. Να πούμε σε αυτό το σημείο τα θερμά μας συλληπιτήρια στον Απόστολο τον Ριζόπουλο, επικεφαλής της ΛΑΣ Βόλου, υποψήφιο δήμαρχο Βόλου στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές. Σήμερα το πρωί έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, Δημήτρης Ριζόπουλος, σε ηλικία 90 ετών. Τώρα, μέχρι το μεσημέρι, αναμένεται έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων για αύριο Τετάρτη. Μέχρι το μεσημέρι αναμένεται να βγει, μας λέει ο κύριος Κολυδάς, ο Διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ρε παιδιά, έχουμε χειμώνα. Θα έχουμε και κρύο, θα έχουμε και βροχή, θα έχουμε. Το έκτακτο δελτίο θα λέει ότι θα περάσει δυτικά, Δωδεκάνησα και Ανατολικό Αιγαίο, αυτές τις περιοχές. Αλλά μπάστα. Έχουμε χειμώνα, επαναλαμβάνω, 21 του Νοέμβρη, αν δεν κάνει τώρα χειμώνα, πότε θα κάνει κρύο, πότε θα βρέξει. Μην περάσουμε στο άλλο άκρο, δηλαδή με μια βροχή σημάνουν τα σήμαντρα. Ψυχραιμία. Γιατί έχουμε από τη μία τον Κολυδά να μας λέει αυτό, έχουμε από την άλλη και τον Αναούτογλου, έχει κατακλείσει το διαδίκτυο, έρχονται βροχές το Σαββατοκύριακο. Καλώς να μας έρθουν βροχές, κατακλυσμός να μην έρθει, αυτό δεν θέλουμε. Την καλημέρα μας. Αύριο ραντεβού στις 8.30. Ψυχραιμία, ηρεμία, πολλά χαμόγελα. Thank you.